Πιστεύω θα πάμε καλά. Χαμηλά την μπάλα θέλει και καλά θα πάμε. Ο φετινός Άρης θα είναι δυνατότερος από τον περσινό. Πιστεύω ότι θα μας καταπλήξει. Πολύ καλά, πολύ θετικά. Πάμε για το καλύτερο. Από ό,τι έχουμε διαβάσει εφημερίδες και τέτοια, μια χαρά τα βλέπουμε. Θα δούμε και στην πράξη. Αυτό περιμένουμε. Περιμένουμε και θα δούμε. Ποιο θα είναι το πρόσωπο που πιστεύετε που θα παρουσιάσει φέτος? Σαν το περσινό, με λίγο καλύτερη νοοτροπία. Πιστεύω ότι θα χάσουμε πλήρες και θα πέσει πολύ κυνηγητό. Φαντάζομαι, αν μη τι άλλο, Τετάρτη θα παρεξάβουμε σίγουρα. Η ίδια είναι η νοοτροπία, το ίδιο σύστημα, παίζουμε πάντα μπροστά, γιατί όπως δείξαμε και πέρσι έφερε αυτό καλά αποτελέσματα και έτσι θα να συνεχίσουμε και φέτος. Έφερες μαζί σου τρεις γυναίκες, ας πούμε. Ναι, είναι γυναίκες από παίχτης και η κοπελιά μου. Πώς το βλέπεις το Γιώργο φέτος? Μια χαρά θα τα πάει. Δεν μπορεί να πήγε τίποτα άλλο. Χαβίτο. Φελίπε. Κάλβο. Από δεξιά πάντα. Έγινε το σούτ από τον Κάλβο, καταπληκτικό γκολ 1-0. Η μπάλα θα πάει στον Κάλβο δεξιά, το συνεργάζεται με τον Βαγγέλη και αμέσως στον Φελίπε. Ο Βαγγέλη για τον Κάλβο, καταπληκτική συνεργασία, ο Κάλβος σε θέση βολής, 2-0 ο Άρης. Ενώ εδώ ο Αποέλ μειώνει 2-1. Με γκολ που πετυχαίνει ο Χέλιο Πίντο, μειώνει την κυπριακή ομάδα. Ο Πίντο στο 57, το 2-1 για τον Αποέλ. Ο Ταβάρες και πάλι 2-2, γκολ από τον Μακρύδη για τον Αποέλ και χειροκροτήματα στις εξέδρες. 2-2 μέσα σε διάστημα 1,5 λεπτού. Στο ημίχρονο η ΠΑΕ τίμησε τη μνήμη των δύο Κυπρίων ηρώων Τάσου Ισαάκ και Σολομό Σολομού. Στην Θεσσαλονίκη βρέθηκε ο πατέρας του Σολομού, Σπύρος, ο οποίος παρέλαβε την πλακέτα από τους ανθρώπους του Άρη. Ήταν τιμή μου να παρευρεθώ, γιατί πάντα ο Άρης μας θυμάται και ο μπασκετικός Άρης μας αφιέρωσε τον κόρας όταν τον πήρε στην Κωνσταντινούπολη. Και πριν 2-3 χρόνια πάλι αντιπροσωπεία του Άρη μας επισκέφθηκε εκεί κάτω στο χωριό. Δεν μπορούσα να αρνηθώ. Ο Άρης είναι ένας σύλλογος που επίσης σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο. Δεν κοιτάει με το αποτέλεσμα, αλλά πολλές φορές για πολλά πράγματα που μπορεί να θεωρηθεί μάταιος αγώνας και πολλοί κόσμος μπορεί να κάνει πίσω. Σε αυτούς τους ανθρώπους βλέπουμε ότι δεν είναι ποτέ μάταια η ελπίδα. Και επειδή πιστεύουμε ότι εύκολα υπάρχει λύθη, θέλουμε να υπενθυμίσουμε σε όλο τον κόσμο, παρόλο που περνάνε τα χρόνια, ότι πρέπει αυτά να τα ιδανικά μας και αυτά εκφράζουμε και εμείς σαν σύλλογος. Los errores de la segunda parte, yo creo que se pueden y se deben corregir, ¿no? Αυτό που θα πούμε είναι τα normal πράγματα, είμαστε ακόμα στην προετοιμασία, τα πράγματα, λάθη μπορούν να γίνουν. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να μείνουμε σε αυτά τα 30 λεπτά, να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τα λάθη μας και να βγούμε ακόμη καλύτερα. Πρώτο ημίχρονο δεν ήταν από όλα αυτό που είδατε. Η ομάδα μας έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες. Δυστυχώς, όσο και να θέλουμε να λέμε ότι ξεπεράσαμε το σοκ του αποκλεισμού, αυτό δεν έχει γίνει ακόμα. Ευτυχώς για μας υπάρχει ακόμα αρκετό διάστημα μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και πιστεύω σιγά σιγά θα το ξεπεράσουμε και θα γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Κάθε partido y bueno, contacto con la afición es impresionante y la verdad que me salió bastante bien las cosas. Η αλήθεια είναι ότι μου βγήκαν πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Το είχα ονειρευτεί, δεν ήξερα ότι θα μου βγει. Είχα πει και σε μια συνέντευξη στο ραδιόφωνο ότι θα προσδώσω τον καλύτερό μου αυτό και ευτυχώς μου βγήκαν καλά στο πρώτο παιχνίδι. Όπως και στον